Από την αιτιολόγηση των προσφορών θα καθοριστεί ποιοι θα κατασκευάσουν τα εκρεμή τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα Πύργος. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αιτιολόγησης των προσφορών που έχουν υποβληθεί για την κατασκευή των τμήματων 2, 3 και 4 του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα Πύργος θα καθορίσει τους τελικούς αναδόχους των τριών εργολαβιών που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Προσωρινός μειοδότης και για τα τρία τμήματα έχει κηρυχθεί η κοινοπραξία Τοξότης Ομάδα Κατασκευών, συμφερόντων της οικογένειας Καλογρίτσα, η οποία συγκεντρώνει μικρές πιθανότητες να είναι ο οριστικός ανάδοχος. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών έχει ζητήσει αιτήσεις αιτιολόγησης από τους μειοδότες προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2016. Μετά το Μάιο του 2018, η υπηρεσία κάλεσε τους μειοδότες να αιτιολογήσουν τις προσφορές τους. Κατέθεσαν αιτιολογήσεις. Μέχρι στιγμής λοιπόν, όχι 5 που ρωτάτε, οι 6 ολοκληρώνονται. Οι 5 έχουν ολοκληρωθεί, η μία τρέχουν ημερομηνίες, μήπως υπάρχει δικαστική προσφυγή τέλος πάντων, και η μία τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται από ό,τι μας ενημερώνει η υπηρεσία και η Επιτροπή Διαγωνισμού για την δουλειά που έχει κάνει. Συγκεκριμένα τα τμήματα 1, 4, 5, 6, 7 και 8, αν θέλετε να σας τα πω και αναλυτικά, οδεύουν στην ολοκλήρωση. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπύρτζης, μιλώντας στην Βουλή, ανέφερε πως για το τέταρτο τμήμα από την Κυλλίνη ως τη Βάρδα, μήκους 9 χιλιόμετρων, οι εταιρείες Καλογρίτσα φαίνεται πως μπορούν να αιτιολογήσουν την προσφορά τους, που ανέρχεται σε 36,7 εκατομμύρια ευρώ, με έκπτωση 50,39%. Η εταιρεία Τοξότης του κ. Καλογρίτσα έχει φέρει εγγυητική για το τμήμα 4, μένει το πρακτικό τμήματος 1 που είναι μειοδότης. Για τις άλλες δύο απορρίφθηκε από την Επιτροπή. Και περιμένουμε να δούμε αν ο δεύτερος μειοδότης θα φέρει μια αιτιολόγηση που θα εγκριθεί από την Επιτροπή. Αλλιώς θα πάμε στον τρίτο. Σύμφωνα με τον κύριο Σπύρτζη, η διαδικασία αξιολόγησης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και μέσα στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να κατατεθούν οι συμβάσεις στο ελεγκτικό συνέδριο. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και προσφυγές κατά της Τοξότης, δεδομένου πως πρόσφατα κηρύχθηκε έκπτωτη από 11 εργολαβίες του ΔΔΕ. Ο στόχος μας είναι να πιέσουμε την Επιτροπή να ολοκληρώσει, να έχει κάνει και καλή δουλειά, να μην έχουμε άλλες εμπλοκές. Από ό,τι βλέπετε στα 4 δεν έχουμε, και τέλος Οκτωβρίου λογικά θα έχουμε και τους 8 διαγωνισμούς όριμους, προκειμένου να πάνε και οι 8 στο ελεκτικό συνέδριο. Αν δεν τα έχουμε μέχρι το χρόνο που σας λέω, θα επανεξετάσουμε σε σύσκεψη που θα γίνει στο Υπουργείο με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, αν πρέπει να στείλουμε τους 6 και αφήσουμε τους 2 που δεν θα έχει ολοκληρωθεί η δουλειά, αλλά η εκτίμησή μας είναι ότι θα έχει ολοκληρωθεί.